Αρκαδία 938. Κύριε Σμυρνιώτη, έχουμε 14 Φλεβάρι, η επίσημη ημέρα των ερωτευμένων. Εσείς γιορτάζετε? Έτσι λέω. Εξάλλου νομίζω ότι αυτή η μέρα γιορτάζεται κάμποσα χρόνια. Ήταν και οι εποχές που ήμασταν μικρότεροι και νομίζω ότι είναι μια μέρα που δίνει ένα νόημα στη ζωή πολλών ανθρώπων και παρόλο που θεωρητικά είναι ένα δυτικός Άγιος, θα το έλεγα, τα τελευταία χρόνια έχει την τιμητική του στη χώρα μας. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, όπως το είπατε, είναι ξενόφερτη γιορτή, αλλά εντάξει, τώρα σε μια κοινωνία παγκοσμιοποιημένη δεν υπάρχουν ξενόφερτα και ντόπια. Είναι μια γιορτή που από ό,τι βλέπω τη γιορτάζουν όλοι οι συμπολίτες μας, ερωτευμένοι και μη, και είναι μια ευκαιρία κάπως καθένας να εκφράσει τον ερωτά του ιδιαίτερα από τις υπόλοιπες μέρες του. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί αυτή η μέρα από μόνη της να προσδιορίσει τον έρωτα και την αγάπη που μπορεί να νιώθεις για ένα πρόσωπο. Είναι αυτονόητο ότι και ερωτευμένος είμαι και αγαπώ τη σύζυγό μου που με ανέχεται όλα αυτά τα χρόνια για όλα αυτά που συμβαίνουν και που ταλαιπωρώ έτσι με την καθημερινότητά μου που προφανώς δεν είναι μια φυσιολογική ζωή, είναι δύσκολη η ζωή μας. Βεβαίως, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη Γη που δεν γιορτάζει. Όλοι είναι με κάτι ερωτευμένο. Άλλοι είναι με τον σύντροφό τους, άλλοι με τη σύζυγό τους, άλλοι με τους δικούς τους ανθρώπους, άλλοι είναι με αντικείμενα, άλλοι είναι με τα άστρα, ο καθένας είναι με κάτι ερωτευμένο. Την αντιμετωπίζω σαν μια από τις προσωπικές γιορτές που νιώθεις λίγο διαφορετικά, νιώθεις πιο όμορφα και γιορτάζεις όπως γιορτάζεις κάτι προσωπικό στα γενέθλιά σου, τη γιορτή σου, γιορτάζεις και την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και γιορτάζεις εκεί αυτό που ο καθένας νιώθει ότι αγαπάει, όπως το αγαπάει και στο μέγεθος που το αγαπάει. Εσείς είστε ερωτευμένος? Ερωτευμένος είμαι, ναι. Είμαι παντρεμένος 25 χρόνια. Νιώθω ερωτευμένος. Είμαι ερωτευμένος και είναι καλό ο άνθρωπος να είναι ερωτευμένος. Είναι ένα υγιές συναίσθημα. Και θεωρώ ότι πρέπει να το επιδιώκουμε όλοι να είμαστε ερωτευμένοι. Οπότε είστε ερωτευμένος, μας λέτε. Ναι, θέλω να είμαι διαρκώς ερωτευμένος. Πότε ερωτευτήκατε πρώτη φορά? Όταν τελείωνα το γυμνάσιο, το εξατάξιο τότε, σημερινό λύκειο, να το πούμε. Έτσι, με κάποια φίλη κτλ. Αλλά εντάξει, που και μετά η ζωή έχει πολλές προκλήσεις και εν πάση περιπτώσει σημασία έχει που καταλήγεις στη ζωή. Πάνε πολλά πολλά χρόνια. Τα εφηβικά μας χρόνια. Τώρα δεν είμαι και πολύ πολύ μεγάλος, αλλά ξέρετε η δικιά μας γενιά πρόλαβε, η δικιά μου γενιά πρόλαβε και τα πάρτι και το καμάκι. Κάτι το οποίο σήμερα δεν είναι και πολύ συχνό. Με η τεχνολογία πολλές φορές μας βοηθάει να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά καθιστά και κάποια άλλα. Μπορώ να σου πω την πρώτη φορά που αισθάνθηκα να υποφέρω από την απουσία μιας κοπέλας. Γιατί ήταν όταν τελειώσαμε το δημοτικό. Σοβαρά, χωρίς εννοείται να υπήρχε τίποτα, το καταλαβαίνετε, αλλά αυτή η έλλειψη του καλοκαιριού που δεν, κάποια συμμαθήτριά μου δεν την έβλεπα, μάλλον στην πρώτη γυμνασίου, θυμάμαι ότι είχα υποφέρει αρκετά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς ηλικιακά. Θυμάμαι πού, πότε και πώς. Νομίζω ότι ήταν στο τέλος του δημοτικού. Είναι αυτό το πολύ παιδικό. Απλώς θυμάμαι ότι κάποιος δείχτης δεν κοιμόμουν. Αυτή την ημέρα εσείς προσφέρετε κάποιο δώρο ή δεν περιμένετε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον στη σύντροφό σας? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θεωρώ ότι είναι η συγκεκριμένη μέρα που πρέπει να προσφέρεις κάποιο δώρο. Εγώ, όπως σας είπα, είμαι παντρεμένος αρκετά χρόνια και νομίζω ότι κάθε ζευγάρι που είναι αγαπημένο, είτε είναι παντρεμένο ή όχι, και ειδικά είναι και πολλά χρόνια, έχει ευκαιρίες πάρα πολλές να εκφράσει την αγάπη του ή τον ερωτά του καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και δεν νομίζω ότι περιμένουμε πλέον εγώ τη μέρα 14 Φεβρουαρίου για να εκφράσω την αγάπη μου και την εκτίμηση προς την σύζυγό μου. Μ' αρέσει γενικότερα να παίρνω δώρα, μ' αρέσει γενικότερα να στηρίζω την τοπική μου οικονομία και βρίσκω ευκαιρίες τέτοιου τύπου. Βεβαίως, κάνω, εντάξει, τώρα δεν πάω και επί τούτου για αυτό το. Χρειάζεται δηλαδή να περιμένω την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
όπως έχει γίνει πλέον η μέρα, νομίζω σε προκαλεί να προσφέρεις ένα δώρο. Θα έλεγα τελευταίο το δώρο, πιο ζεστό είναι ένα φιλί, μια αγκαλιά, ένα λουλούδι και ένα δώρο. Οπότε μετράει η πράξη με λίγα λόγια. Η χειρονομία, η εκδήλωση αυτής της συμπάθειας που τότε μπορεί να τη δώσεις και πιο έντονα και μέσα που κάποιες άλλες χρονικές στιγμές είτε η καθημερινότητά σου, αυτή η σκληρή καθημερινότητα και τα προβλήματά της δεν στο επιτρέπουν. Τις περισσότερες φορές, για να είμαι ειλικρινής, έχω κάνει δώρα. Κάποιες φορές, όχι ότι το ξεχνάμε ποτέ αυτή τη μέρα. Δώρα κάνεις όλο τον χρόνο, μπορεί να κάνεις και άλλες μέρες που κρίνεις ότι είναι ικανές και απαραίτητες να προσφέρεις ένα δώρο σε δικούς σου ανθρώπους ή στη γυναίκα σου. Πάντα κάνουμε, κάτι κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, μπορεί να είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά σε κάθε περίπτωση το έχουμε στο μυαλό μας. Σας έχει προσφέρει ποτέ σύντροφός σας κάποιο ιδιαίτερο δώρο το οποίο θυμάστε εκείνη την ημέρα? Κοιτάξτε, τώρα τα οποία τα προετοίμασα για να κάτσω να θυμηθώ, αλλά γενικότερα και έχω κάνει και έχω λάβει. Βεβαίως, δώρα μας κάνουμε και κάνουμε. Και μπορεί να είναι από ένα τραπέζι μέχρι ένα ταξί, οτιδήποτε. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ όμως κάποιο ιδιαίτερο δώρο. Ναι. Τι ήταν αυτό, αν θέλετε να μας πείτε? Δεν μπορώ να το πω. Σαν δώρο που έγινε επευκαιρία, ας πούμε, έτσι, της εορτής του Αγίου Βαλεντίνου, θυμάμαι ένα ταξίδι που μου είχε προσφέρει η σύζυγός μου, χωρίς να το ξέρω. Και λέει, λόγω αυτής της ημέρας θα πάμε κάπου, πήγαμε έτσι ένα τρίμερο. Αυτό, ας πούμε, ήταν και συγκινητικό. Αλλά και ήταν και δημιούργησε μια διάθεση ωραία για τη μέρα αυτή και τις μέρες αυτές που γύρω από την εορτή. Ναι, με έχουν προσφέρει. Δεν θα είμαι ειλικρινής αν δεν έλεγα αυτό, και όχι ένα, πολλά. Χωρίς να γνωριστεί κάτι υπερβολικό. Δεν είχε αξία το πόσο ακριβό ήταν. Δεν ήμουν ποτέ λάτρης του ακριβού δώρου με την έννοια του χρυσού ή κάτι άλλο. Θεωρούσα ένα καλό λουλούδι ή κάποιες στιγμές και μέσα από το σπίτι μου αυτές τις μέρες ένα αρκουδάκι που αντιπρόσωπο με κάτι, πάντα ήταν κάτι πιο ζεστό από την υψηλής χρηματικής αξίας δώρου. Η αξία δεν είναι στο χρήμα. Με έντεχνο τρόπο η γυναίκα μου με κάλεσε, μου δήλωσε αδυναμία στο σπίτι να βρεθούμε τη μέρα αυτή και μου προσέφερε ένα καταπληκτικό γεύμα με ποραιότατο κρασί, που για μένα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ξέρετε, τα ζητήματα της καθημερινότητας, που δεν μπορεί να κάνεις κάθε μέρα, έχουν και ιδιαίτερη αξία. Έτσι λοιπόν, αυτή η μέρα ήταν μια πολύ όμορφη μέρα. Θεωρείτε ότι η πολιτική είναι έρωτας, με αφορμή το ότι ασχολείστε και με τα κοινά? Ναι, είναι μεγάλος έρωτας και άρρωστος έρωτας. Πρέπει να την έχεις αρρώστη για να ασχολείσαι με την πολιτική. Βεβαίως, είναι έρωτας μεγάλος και είναι αγάπη μεγάλη. Πρέπει κάποιος να το έχει πάθος, να το αρέσει αυτό που κάνει. Γιατί δεν είναι κάτι απλό. Μην κοιτάτε που έχει συνδυαστεί στον πολύ κόσμο ότι ο πολιτικός είναι κάτι από το παρελθόν που έχουμε ζήσει και μας φτάσανε σήμερα εδώ, όσοι μας φτάσανε και εκφράζουμε όλοι το ίδιο. Εμείς οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά που εκφράζουμε κάτι διαφορετικό για τον τόπο μας, πολλές φορές πληρώνουμε και τις αμαρτίες των παλιών πολιτικών. Άρα εδώ φαίνεται η διαφορά. Ποια είναι η αγάπη τελικά? Έχεις αγάπη για την πολιτική ή για κάτι πίσω από την πολιτική? Γιατί η πολιτική είναι παρεξηγημένη λέξη. Και με ήττα και με μικρογιώτα. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι πρέπει να είναι αγάπη για να ασχοληθείς. Το λέω επειδή... Νομίζω ότι τα τόσα χρόνια που ασχολούμε, μάλλον το αποδεικνύουν. Μάλλον το αποδεικνύουν σίγουρα, όχι μάλλον. Mm-hmm. Τώρα έρωτας, σίγουρα είναι πάθος. Η πολιτική είναι πάθος. Τουλάχιστον εγώ ασχολούμαι με την πολιτική, με την τοπική αυτοδιοίκηση ασχολούμαι έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι το ίδιο η πολιτική όταν ασχολείσαι με την τοπική αυτοδιοίκηση ή με την κεντρική πολιτική σκηνή, ας το πούμε έτσι, αλλά με την αυτοδιοίκηση που είναι σε άμεση επαφή καθημερινά με τον πολίτη. Εγώ τουλάχιστον το κάνω γιατί έχω πάθος να το κάνω. Δεν έχω κανένα άλλο λόγο να το κάνω. Απλά έχω τη διάθεση αυτή να προσφέρω και αυτό που πραγματικά μου δημιουργεί ένα πάθος. Τώρα, αν αυτό είναι έρωτας, νομίζω όχι. Θα το έλεγα πάθος. Έρωτας. Επειδή είμαι και ένα δημόσιο πρόσωπο και ασχολούμαι και πολλά χρόνια με τα κοινά. Σίγουρα αν κάποιος δεν το θέλει, δεν το κάνει. Αυτό από την άλλη πρέπει να νιώθεις ότι είσαι και έχεις και το χρόνο και την ικανότητα να μπορείς να στηρίξεις κάποια πράγματα στη ζωή και να βοηθήσεις και το κοινωνικό σύνολο, την ευρύτερη έννοια, αλλά και παράλληλα
όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω όμως ότι περιέχει στοιχεία έρωτα το να ασχολείσαι με τα δημόσια πράγματα και πιστεύω θα ήταν λάθος ή δεν θα ήταν ειλικρινής κάποιος αν πίστευε κάτι διαφορετικό. Είναι έρωτας. Και στη ζωή μας ερωτευόμαστε πολλαπλά. Δεν ερωτευόμαστε μόνο το άλλο μισό ή τη γυναίκα μας. Καλό είναι να ερωτεύεσαι όλες τις γυναίκες που λέει, να ερωτεύεσαι όλους τους ανθρώπους, να μπορείς να είσαι πραγματικά άνθρωπος στους ανθρώπους. Αυτός είναι ένας μεγάλος έρωτας. Και η ενασχόληση με τα κοινά είναι αυτός ο έρωτας για τους συνάδελφους. Και τέλος θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα σε όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, στους εορτάζοντες και μη τριπολίτες για την ημέρα των ερωτευμένων, την ημέρα του έρωτα. Νομίζω ότι η μέρα αυτή και όχι μόνο αυτή πρέπει να όσοι είναι ερωτευμένοι έτσι να την απολαμβάνουν και να απολαμβάνουν και κάθε μέρα του χρόνου. Το μήνυμα είναι ερωτευτείτε με οτιδήποτε θέλετε να ερωτευτείτε, με τη δουλειά σας, με την επιστήμη σας, με τον σύντροφό σας, με τη σύντροφό σας, με οτιδήποτε, γιατί νομίζω η ζωή χωρίς να υπάρχει έτσι αυτό που λέμε έρωτας και πάθος για οτιδήποτε κάνεις, είναι πολύ πεζή και πολύ flat, οπότε εύχομαι όλες οι συμπολίτες και όλοι οι συμπολίτες να ερωτευτούν με ό,τι ο καθένας επιθυμεί. Ας κάνουμε ξεχωριστή τη σημερινή ημέρα, ερωτευμένη ή μη ερωτευμένη. Ας δώσουμε λοιπόν μια ευκαιρία στον εαυτό μας να ικανοποιήσει την ανάγκη του, να γιορτάσει όντως κάτι πολύ όμορφο, την αγάπη και τον έρωτα, ξεφεύγοντας έτσι από την καθημερινότητα και τα προβλήματά της. Εύχομαι σε όλους να περάσουν όμορφα απόψε, να μην ξεχνάνε ποτέ ότι η αγάπη και ο έρωτας δεν έβλεψαν ποτέ κανένα. Είναι ευκαιρία να αγαπάμε παντού και πάντοτε. Τι να πω μια μεγάλη από την Γελίδη, αγαπάτε αλλήλους. Πρέπει να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους μας. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κακία και μίσος. Γιατί η ζωή είναι μικρή, όλοι είμαστε περαστικοί από αυτή τη ζωή και καλό να είμαστε ευτυχισμένοι και αγαπημένοι μεταξύ μας, γιατί δεν έχουμε επί της ουσίας να μοιράσει κανείς μας κάτι. Να είναι όλοι καλά. Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους. Αρκαδία 938.